Αποφάσισε ομόφωνα ΨΕΣ να προχωρήσει με αυτόνομη κάθοδο στις προεδρικές εκλογές με υποψήφιο τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ, τον κύριο Χρήστο Χρήστου, ανάμεσα στα πρόσωπα που είχαν συζητηθεί σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε ήταν και ένας ακαδημαϊκός και ένας τεχνοκράτης. Τελικά με τον Χρήστο Χρήστου κατεβαίνει το ΕΛΑΜ. Ο κύριος Χρήστου είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ορίσατε, κύριε Χρήστου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μήνυμα που, με το οποίο κατεβαίνετε ως υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, ως ακόμα ένας υποψήφιος συμπληρώνοντας το παζλ στην κούρσα του 18. Υπάρχουν ήδη αρκετοί υποψήφοι. Εγώ το πρώτο μήνυμα που θέλω να στείλω προς τον κόσμο είναι ότι η δική μας υποψηφιότητα θα βρίσκεται κοντά στον πολίτη και τα προβλήματα του. Θεωρώ ότι ως εθνικό λαϊκό μέτωπο πηγάζουμε μέσα από τον λαό, προερχόμαστε μέσα από τον λαό, είμαστε πιο κοντά στην κοινωνία και στα όσα αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του ο μέσος Κύπριος. Αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι να βρεθούν επιτέλους λύσεις για τα προβλήματα του, τα δάνεια του, τη δουλειά του. Το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι η ανεργία και η φτώχεια. Άρα λοιπόν, χωρίς πολλά μεγάλα λόγια, χωρίς πολλές υποσχέσεις και προπαντός χωρίς καμία δέσμευση, απευθυνόμαστε προς τον λαό και θεωρώ ότι η δική μας υποψηφιότητα ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες. Είναι γι' αυτό που δόθηκε και το μήνυμα ότι δεν μοιάζετε με κανέναν και είστε εντελώς διαφορετικοί. Εκ των πραγμάτων είμαστε διαφορετικοί. Θεωρώ ότι οι υπόλοιποι υποψήφοι μοιάζουν μεταξύ τους και έχουν αρκετά κοινά στοιχεία και χαρακτηριστικά. Η δική μας υποψηφιότητα Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι κοινό και στους άλλους τέσσερις βασικούς ανθυποψηφίους σας. Μπορώ να σας πω ένα αυτή τη στιγμή. Οι θέσεις στο Κυπριακό. Είναι ίδιες, λέτε. Ακριβώς. Δηλαδή οι θέσεις Νίκο Αναστασιάδη, Σταύρου Μαλά, Νικόλα Παπαδόπουλου και Γιώργου Λιλίκα, είναι ίδιες? Ας απαντήσω. Το πλαίσιο λύσης το οποίο επιδιώκουν, βασιζόμενοι στη διζωνική δικαιολογική ομοσπονδία και οι τέσσερις αυτοί υποψήφοι οι οποίοι έχετε αναφέρει, επιδιώκουν το ίδιο πράγμα. Αν διαφοροποιούνται επιμέρους, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά εγώ βλέπω την ουσία πάντα και όχι τις λεπτομέρειες. Και εσείς τι επιδιώκετε? Εμείς επιδιώκουμε καταρχήν. Τη θέση μας εννοείται στο εθνικό θέμα την έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Εμείς διαφωνούμε πλήρως με τη διζωνική δικαιοσύνη ομοσπονδία. Έχουμε προτείνει αρκετές φορές στο Εθνικό Συμβούλιο και θα το πράξουμε και στο μέλλον ότι πρέπει να ακολουθηθεί ένας διαφορετικός δρόμος. 43 χρόνια διαπραγματεύσεων. Ενίο κράτος, για παράδειγμα. Είναι το ενίο κράτος. Η μοναδική βιώσιμη και λειτουργική λύση για εμάς είναι το ενίο κράτος. Το οποίο θα μας απαλλάξει από αυτές τις μορφές λύσης τις οποίες έχουμε δει κατά καιρούς και οι οποίες στην ουσία προχωρούν ένα εθνικό και ρατσιστικό διαχωρισμό. Εκ των πραγμάτων δηλαδή θα είναι δυσλειτουργικές λύσεις. Yes. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Και στο θέμα της οικονομίας θεωρώ ότι το ΕΛΑΜ ούτε στηρίζει ούτε με κάποιον τρόπο βρίσκεται κοντά στο κεφάλαιο και σαφέστατα δεν έχει καμία σχέση με την μικρή ομάδα της ολιγαρχίας της Κύπρου, της οικονομικής ολιγαρχίας της Κύπρου. Πηγάζουμε από τον λαό και εκεί θα στραφούμε για να στηρίξουμε την υποψηφιότητα μας. Και είναι η στόχη σας σε ό,τι αφορά ποσοστά? Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ νωρίς να μιλήσω για ποσοστά και δεν θα μπω σε αυτήν την λογική. Αυτό το οποίο όμως. Να το θέσω πιο έτσι ρεαλιστικά. Περιμένετε αύξηση των ποσοστών που καταγράψατε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές? Θεωρώ ότι θα δουλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σίγουρο. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος στηρίζει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο μέχρι σήμερα θα βρεθεί στο πλευρό μας για να αγωνιστούμε σε αυτήν τη σύντομη προεκλογή. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε μια σύντομη προεκλογική περίοδο 3 μηνών, ακριβώς για να μπορέσουμε να τη διεκπαιρεώσουμε και να μην λέμε στον κόσμο πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να πράξουμε. Θα επικεντρωθούμε λοιπόν στο να πούμε κάποιες αλήθειες, στο να εστιάσουμε σε βασικά προβλήματα και να ζητήσουμε τη στήριξη του λαού. Γιατί θεωρούμε ότι η δική μας υποψηφιότητα διαφέρει και στηρίζοντας το ΕΛΑΜ είναι σαν να δίνει γροθιά στο αρεστημένο. Mm-hmm. Και για να ξεκαθαρίσω, αν μου επιτρέπετε, σε πολύ σύντομα κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω από την πρώτη μέρα, εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι κάποιος. Θεωρώ ότι η υποψηφιότητα του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και το έχω αναφέρει και ΨΕΣ στην Κεντρική Επιτροπή είναι η υποψηφιότητα του κανένα. Γιατί ο κανένας είναι ο καθένας, είναι ο κάθε άνθρωπος που αντιμετωπίζει προβλήματα και επιδιώκει να έχει έναν καλύτερο αύριο. Άρα λοιπόν ούτε παντογνώστης είμαι, ούτε και θα το παίξω. Θα πω στον λαό αυτό το οποίο πιστεύω. Όποιος νομίζει ότι λέω την αλήθεια και συμφωνεί με αυτά τα οποία πρεσβεύω,
μπορεί να μας ακολουθήσει. Συνήθως σε προεκλογικές εκστρατείες και για το αποτέλεσμα υπάρχουν και υποψήφοι που αναλόγως του ποσοστού που εξασφαλίζουν έχουν να παίξουν, να διαδραματίσουν ένα ρυθμιστικό ρόλο. Και αναφέρομαι στην περίοδο γιατί όπως τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε εκλογές δύο γύρων. Συνεπώς, πυροβολώντας εντός εισαγωγικών τους ανθυποψηφίους σας, λέγοντας ότι έχουν, εσείς διαφέρετε από πρώτη μέχρι δεύτερη Κυριακή. Δεν τους πυροβολώ, οι ίδιες οι τοποθετήσεις τους. Αυτοπυροβολούνται, λέτε. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται προβολή κάποιος άλλος. Να υποθέσω ότι αποκλείεται την οποιαδήποτε στήριξη σε ένα εκ των δύο υποψηφίων που θα περάσουν το τεστ της πρώτης Κυριακής. Κοιτάξτε, συμφωνώ μαζί σας ότι οι εκλογές, οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές θα είναι εκλογές δύο γύρων. Όμως, σαφέστατα είναι η πρώτη Κυριακή και μετά είναι η δεύτερη. Εμείς μετά την πρώτη Κυριακή είναι αυτό το οποίο θα πράξουμε ως εθνικό λεγόμετωπο, είναι το να αποστείλουμε στις συγκεκριμένες θέσεις μας στους υποψηφίους οι οποίοι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο. Και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε την απόφασή μας. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο. Γνωρίζετε όμως τις θέσεις των υποψηφίων και αυτή τη στιγμή. Άρα δεν κλείνεται κάπου στα σενάρια που δείχνουν δίδυμα. Κοιτάξτε, δεν κλείνω ούτε αριστερά ούτε δεξιά, διότι θεωρώ ότι αν έχεις κλείσει, πάει λάθος. Πάτε κέντρο. Όχι, δεν πω ούτε κέντρο, πάω άκρα συνήθως. Ναι, αλλά υπάρχουν πολλές άκρες. Και ευθεία. Οπότε. Δεν πάτε ζιγ-ζακ. Ναι, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς είναι η Τρίτη και η Τέταρτη Κυριακή, γιατί είναι εκεί που θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μετά την εκλογή. Που έχουμε σαν κράτος και σαν κοινωνία και είναι εκεί που θα επικεντρωθούμε. Από εκεί και πέρα, αυτή η πρακτική που έχουμε δει να ακολουθείται στο παρελθόν από διάφορα μικρά κόμματα. Του τύπου συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση την οποία δεν εμπιστευόμαστε, ούτε θεωρούμε ότι θα πράξει κάτι σωστό, απλά και μόνο για να εξασφαλίσουμε κάποιες καρέκλες και κάποια υπουργεία, δεν μας βρίσκει σύμφωνους, για μας δεν υπάρχουν διλήμματα και όταν έρθει η ώρα θα είδε και την ξεκάθαρη τοποθέτηση μας. Ξεκάθαρη, δηλαδή, αν συμπέρανα σωστά, το πιθανότερο σενάριο είναι το ΕΛΑΜ μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, είτε θα πάει κατά βούληση, είτε θα πάει υποτύπων ψήφου. Να μην ψηφίσετε, για παράδειγμα. Όχι, δεν καλώ τον κόσμο σε καμία περίπτωση. Όχι, να μην στην ψηφίσει. Αυτό διότι αποκλείεται. Θεωρώ ότι η αποχή είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε ως λαός. Είναι πολύ σημαντικό όλος ο κόσμος και κυρίως η νεολαία να προσέλθει στις κάλπες. Άρα νομίζω ότι το μήνυμα είναι ότι όλοι πρέπει να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα που έχουν σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Mm-hmm. Δηλαδή το δικαίωμα του ψήφου. Είναι και το μοναδικό τους όπλο και να μην το απορρίψουν. Άρα είναι πιθανότερο σενάριο αυτό της καταβούλησης από πρώτη μέχρι δεύτερη Κυριακή. Έχετε εστιάσει στη δεύτερη Κυριακή. Εγώ θα παραμείνω στην πρώτη, που είναι η υποψηφιότητα του ΕΛΑΜ. Και να σας πω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία, τονίζοντας ότι έχουμε τονίσει και στο παρελθόν. Για μας προέχει το να είναι ο πολιτικός δίπλα στον κόσμο. Πολλοί μπορεί να πούν ότι αυτό το πράγμα είναι λαϊκισμός, αλλά νομίζω ότι έχουμε αποδείξει στα 8 χρόνια πορείας του κινήματος ότι ό,τι λέμε το εννοούμε και το κάνουμε πράξη. Ένα κόμμα το οποίο είναι κοντά στον κόσμο, αλλά δεν συμμετέχει στην εξουσία με οποιοδήποτε τρόπο. Με ποιο τρόπο μπορεί να βρει και λύσεις, δηλαδή να μην είναι μόνο δίπλα σε ό,τι αφορά συμπαράσταση, αλλά να τροχιοδρομεί και τις λύσεις. Να υπάρχει συμμετοχή στη Βουλή μέσα από το νομοθετικό σώμα, αλλά μιλάμε για εκτελεστική εξουσία. Ακριβώς το έχετε αναφέρει. Καταρχήν, η συμμετοχή στο Κοινοβούλιο θεωρώ ότι μας δίνει το δικαίωμα να καταθέσουμε τις δικές μας πολιτικές, τις οποίες θέλουμε για το κάθε θέμα, και να καταθέσουμε και τις δικές μας προτάσεις. Αντίστοιχα και η συμμετοχή μας στο Εθνικό Συμβούλιο. Άρα, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να συμμετέχει έναν κόμμα στο Κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα, το να συμμετέχεις στην διακυβέρνηση ενός τόπου, αλλά να μην μπορείς να πράξεις αυτά τα οποία θεωρείς σωστά εσύ ο ίδιος και να μην μπορείς να ασκήσεις και πίεση για να εφαρμοστούν κάποια πράγματα, θεωρώ ότι απλά βρίσκεσαι σε μια καρέκλα υποτύπων γλάστρας. Τελευταία, και δεν θέλετε αυτό τον ρόλο. Δεν μου είναι χρήσιμο και δεν θα το πράξω. Τελευταία ερώτηση. Από τους υποψηφίους που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έχουν πιθανότητες να προκριθούν στο δεύτερο γύρο. Υπάρχει κάποιος που είναι ελαφρώς, που δεν είναι τόσο μακριά από τις θέσεις του ΕΛΑΜ?
Να το θέσω έτσι. Εντάξει, αν υπήρχε υποψήφιος, ο οποίος ήταν κοντά στις θέσεις του Εθνικού Λευκού. Γι' αυτό είπα, δεν είναι τόσο μακριά. Θα ήταν ο εκλεκτός μας ως υποψήφιος για την Προεδρία. Από εκεί και πέρα, κοντά και μακριά, θα τα δούμε. Εμείς έχουμε ζητήσει επανελειμμένως την τοποθέτηση τους σε βασικά ζητήματα και κανένα μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει. Οπότε έχουμε να ακολουθήσει τη δική μας πορεία. Σας αγνοούν δηλαδή? Δεν ξέρω, δεν νομίζω να μας αγνοούν υπό την έννοια ότι δεν αντιλαμβάνονται τι λέμε, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να απαντήσουν. Δεν απαντούν δηλαδή. Δεν απαντούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρήστο. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.